Η οικολογική κίνηση Πάτρας με νέα δημόσια παρέμβαση τη σκρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων τη Πάτρας, αποκαλύπτοντας πως ο δίθεν χιτά τη Ξερόλακας όχι μόνο δεν πρόκειται να βάλει λουκέτο, αλλά αντιθέτως θα λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Παράλληλα, τα μέλη τη ΕΚΙΠΑ επισημαίνουν πως ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι εκτός τόπου και χρόνου, με το εργοστάσιο του Φλόκα να μην μπορεί να απορροφήσει τις παραγόμενες ποσότητες. Όλο αυτό στη σκιά της σκληρής αντιπαράθεσης που ξέσπασε για μία ακόμα φορά μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου, με αφορμή την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 600 τόσες χιλιάδες το χρόνο, γιατί λέει δεν έχουμε φτιάξει ακόμη το εργοστάσιο. Εκεί, κατά τη διάρκεια της σύνδεσης της ψηφοφορίας, καταψηφίστηκε η πρότασή του. Και ο πατραϊκός λαός κατήγαγε μια πρώτη νίκη, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα ένα δημοτικό συμβούλιο της μεγαλύτερης πόλης που συμμετέχει στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει αρνητική γνώμη. Βεβαίως η απόφασή του δεν είναι τελεσίδικη. Η απόφαση ανήκει στην Εθελοντική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει στον τελικό προϋπολογισμό. Αλλά η χθεσινή απόφαση δείχνει ότι μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει αποφάσεις και να περασπίζεται με όποιες δυνατότητες έχει τα συμφέροντα του πατραϊκού λαού. Η πρόταση του κ. Αλεξόπουλου για την επιβολή αυτού του χαρατσιού, του άδικου, του αντιλαϊκού, απορρίφθηκε, καταψηφίστηκε και αυτό είναι σημαντικό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι για τις εντυπώσεις. Η πρόταση του Αλεξόπουλου ήταν συγκεκριμένη, του κ. Αλεξόπουλου. Στην τιμολογιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν αλλάζει, είναι η τιμολογιακή πολιτική που έχει ψηφίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν, ένα τμήμα των χρημάτων, 600 τόσα, ξαναλέω, χιλιάδες ευρώ, θα πάει στο Πράσινο Ταμείο ως περιβαλλοντική εισφορά. Ένα χαράτσι που είχε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το Μάη του 19, λίγο πριν χάσει τις εκλογές, ναι, και γίνει, και που η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει και θέλει να το επιβάλλει στους Δήμους, οι οποίοι δεν φταίνουν καθυστέρηση, οι οποίες καθυστερήσεις οφείλονται, για παράδειγμα, στο Δήμο της Πάτρας, το σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων είναι από το 15 έτοιμο από τη Δημοτική Αρχή. Το ότι μέχρι σήμερα δεν εφαρμόστηκε δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή. Ευθύνονται οι διαδικασίες που καθυστερούν, το κράτος, οι υπηρεσίες του. Ευθύνεται η κυβέρνηση, όλη αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που στο όνομα του ανταγωνισμού των μεγαθυρίων, ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην διαχείριση για το σκουπίδι, όπως ξέρετε είναι χρυσάφι, καθυστερούν και κάνουν τροποκαθυστερήσεις συνεχώς στο να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός. Εμείς περάσαμε ακριβώς την ίδια τιμολογιακή πολιτική που είχε ο Δήμαρχος της Πάτρας. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Έχει προσθέσει η κυβέρνηση ένα τέλος περιβαλλοντικό για όσους έχουν καθυστερήσει να φτιάξουν εργοστάσιο. Δυστυχώς μέσα σε αυτούς είναι και η Πάτρα. Αν δεν είχε καθυστερήσει, όπως ο Πύργος, όπως η Αμαλιάδα, δεν θα είχαμε πρόβλημα, δεν θα υπήρχε χράτη. Το περιβαλλοντικό τέλος είναι νόμος του κράτους. Όλοι θέλουμε να αλλάξει και όλοι παλεύουμε γι' αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή, και κάναμε παρέμβαση ήδη στον Υπουργό. Αύριο θα πάρω στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, μια απόφαση να κάνουμε παράθεση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας να αλλάξουμε αυτό το περιβαλλοντικό τέλος. Παρόλο που επαναλαμβάνω, εάν είχαμε κατασκευάσει το εργοστάσιο, ο κ. Πελετήδης, δηλαδή δεν θα είχαμε καμία περίπτωση επιβολής του. Θα εξαιρούμε, όπως έγινε και στην Ηλία. Ναι. Μέχρι να αλλάξει όμως ένας νόμος του κράτους, εφαρμόζεται ή όχι. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Χτες λοιπόν ο κύριος Πελετήδης και η παραταξή του είπανε ότι εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτό το νόμο. Ψηφίζουμε αυτό. Που οδηγεί αυτό στο να έχει μια παράνομη λειτουργία. Να μην λειτουργεί στα ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα, τι είπε πριν από λίγο ο κύριος Αντωνόπουλος, πάμε όλοι μαζί από κοινού να μην παίρνουν εμπόδια. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που βάζουν είναι αυτό. Να μην έχει προϋπολογισμό, να μην λειτουργήσει, να ρίξουν τις ευθύνες όπως είπε και ο ίδιος. Δεν είναι πρώτος Αλεξόπουλος, είναι νόμος του κράτους. Αυτό είναι η πολιτική ανετοιμότητα που έχουν. Είναι σαν να χρεώνουν το ένφια που χρεώνει ο Δήμος της Πάτρας για τα κτίρια του, τον Πελετήδη. Ποιος τολμάει να το κάνει αυτό? Είναι ντροπή αυτό. Επαναλαμβάνουν πολιτική ανετοιμότητά τους.